και συγκίνηση σκόρπισε στα Χανιά και στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τον Γάλατα, είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη. Εθνιδιάζομαι δυσάρεστα. Ο τόπος είναι δική, ήταν περήφανος για εκείνον. Λυπάμαι. Μεγάλη απώλεια, το ξέρω. Κατακόταν από εδώ. Ήταν ένας αξιότιμος άνθρωπος στο ελληνικό κράτος. Ήταν μουσικός, ξέρω τι, μουσικός συνθέτης. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Το χώμα είναι δικό μας και δικό μας. Από το πατρικό σπίτι του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, ο πρόεδρος του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος Αγοραστάκης, δήλωσε συγκινημένος ότι η Πατρόα Γη είναι έτοιμη να δεχτεί τον ουρανό Μίκη, τον μέγιστο όλων των Ελλήνων. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει επιλέξει να είναι η τελευταία του κατοικία η Κρήτη. Η Κρήτη επιφορτίζεται με ένα βαρύ καθήκον να σηκώσει αυτό το μεγάλο όνομα και να διαιωνίσει το έργο του και τη δουλειά του. Στο πατρικό σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έζησε μόνο λίγα χρόνια της ζωής του λόγω των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του και των σπουδών του στο Παρίσι. Επέστρεφε όμως συχνά τα καλοκαίρια. Στο σπίτι αυτό που αποκαταστάθηκε από το Δήμο Χανίων για να λειτουργήσει ως μουσείο, ζούσε ο αδελφός του, ποιητής και δημοσιογράφος Γιάννης Θεοδωράκης, γράφοντας εδώ πολλά τραγούδια που μελοποίησε ο ίδιος. Το επισκέφθηκε το 2016 και το 2017, λίγο μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του. Εδώ ξεκινάει το όνομα του, από εδώ ξεκινάει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν γεννήθηκε εδώ, είναι το πατρικό του, αλλά από εδώ ξεκινάει η γενιά του και θέλει ο μύθος του να κλείσει εδώ. Μουσικός και επαναστάτης. Επαναστάτης και μουσικός. Έτσι θέλω να μείνω στη μνήμη. Ήταν μια από τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του Μίκη Θεοδωράκη από τα Χανιά. Μόνο που στη μνήμη όλων θα μείνει ως μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, ως ένας γνήσιος εκφραστής της Ελλάδας, ως ο δημιουργός που ταξίδεψε τη χώρα και τις αξίες της στα πέρατα του κόσμου μέσα από την τέχνη και τη μουσική του. Αυτά τα δύο ποτάμια που οι πηγές τους βρίσκονται στα λευκά όρη σμίξανε μέσα μου και με διαπλάσανε ως επαναστάτη για τη λευτεριά της πατρίδας και του λαού μας και ως πνευματικό δημιουργό που το έργο του είναι σφραγισμένο από τις πολιτιστικές παραδόσεις της Κρήτης και της Ελλάδας. Ήταν καλοκαίρι του 2017 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης επισκέφθηκε για τελευταία φορά την Κρήτη και τη γη των προγόνων του τα Χανιά. Στα εγγένεια του θεάτρου που φέρει το όνομά του στο παλιό λιμάνι, είχε εκφράσει τα συναισθήματά του με το δικό του μοναδικό τρόπο, μιλώντας στην Κρήτη TV. Ευτυχέστατος. Ο ίδιος τότε σε μία από τις σπάνιες τα τελευταία χρόνια εξομολογήσεις του είχε μιλήσει για αυτά που τον καθόρισαν ως άνθρωπο. Τον παππού μου, τον Μιχάλη και τον πατέρα μου, τον Γιώργο. Αυτοί οι δύο φυτέψανε βαθιά μέσα στην καρδιά μου τις δύο μεγάλες ιδέες που καθόρισαν τη ζωή μου. Την Ελλάδα και την Κρήτη. Αυτά τα δύο σύμβολα που σταυτίζονται με την ελευθερία και υποδείξαν τα βήματά μου στον κακοτράχαλο δρόμο της νεότερης ιστορίας μας. Εθνικός μαχητής και εθνικός ονειρευτής, όπως τον αποκαλεί ο Σύλλογος Φίλων του Μεγάλου Δημιουργού, που ένωνε τους Έλληνες και έγινε ο ιστορικός βήματοδότης και η φωνή της εποχής του, ο κορυφαίος Έλληνας μουσουργός που το έργο του έγινε οικουμενικό, περνά στο πάνθεο της ιστορίας.